Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το bodypress.gr είναι στις επάλξεις μέχρι τις 3, καθιερωμένη μας πλέον ώρα, για ανάλυση ποδοσφαίρου με όλα τα θέματα που έχουμε καταπιαστεί από το πρωί, από χθες το βράδυ μάλλον, και στην σελίδα μας στο Facebook, με Θωμά Ματελόπουλο και Σταύρο Κούργα στην παρέα, για να δούμε αρχικά, να δώσουμε συνέχεια μάλλον στην ανάλυση στην οποία προχωρήσαμε στον Δημήτρη Γιαννούλη, ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο πρόσθεσε ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, ουσιαστικά επαναφέροντάς τον, μια διακοπή δανεισμού η οποία στήχησε κιόλας στον ΠΑΟΚ, μια κίνηση που έκανε οι ασπρόμαυροι, διότι είδαν πράγματα που μπορούν να έχουν πλέον στο ρόστερ τους και θεώρησαν πως υπάρχουν στοιχεία στο παιχνίδι τους που λείπουν. Να συζητήσουμε λίγο για την προσθήκη μας στη νέα στήλη που αφορά την διαιτησία, θέματα που θα υπάρχει πλέον άνθρωπος που θα μπορεί να μας βοηθήσει, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι διαιτητές, γιατί νομίζω ότι από ανάλυση διαιτητικών φάσεων έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει πολλές, αλλά ανάλυση του τρόπου σκέψης του διαιτητή είναι κάτι που θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο για να καταλάβουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται για να καταλήξουν σε μια απόφαση. Το που βρίσκονται στο γήπεδο, το οποίο ο Άρης Ολυμπούδης που θα είναι στην παρέα μας το έθεσε στο πρώτο του σχόλιο σε φάση, γιατί πάντα παίζει αυτό ρόλο και είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το βλέπουν. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε 12 replay από την φάση, αλλά πολλοί δεν σκέφτονται το ποιο από τα replay είναι διαφωτιστικό για το που βρίσκεται ο διαιτητής, για τη γωνία του διαιτητή και το πώς είδε την τη φάση. Τέλος, η προσθήκη του Άρη του Λιμπούδη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κομβική. Εμείς θέλαμε έναν διαιτητή με διαφορετικό ύφος από αυτούς που έχουμε συνηθίσει στα μίντια, που δεν θα κάνει πολιτική, που θα ασχοληθεί κυρίως με το τεχνικό κομμάτι της διαιτησίας και την ψυχολογία του διαιτητή. Αυτό αναζητούσαμε εξ αρχής. Νομίζω ότι έτσι όπως έχει μάθει η ελληνική κοινή γνώμη την ανάλυση της διαιτησίας, περισσότερο στο μυαλό της έχει διαμορφωθεί το κομμάτι ότι αυτός που την κάνει κάνει πολιτική και όχι αδίκως. Και δεν έχει πάει κανένας πιο πέρα από το είναι δεν είναι offside, είναι δεν είναι foul, είναι δεν είναι penalty. Είναι τηλεοπτικό, είναι κανονικό, άλλος ο κανονικός χρόνος, άλλος τηλεοπτικό, άλλη τηλεοπτική εικόνα. Σε κανονικό χρόνο συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πιάσει η κάμερα και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορεί να τα πιάσει ο διαιτητής μερικά πράγματα, είναι αδύνατο. Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς θέλαμε έναν άνθρωπο καταρτισμένο που ξέρει τους κανονισμούς, που έχει τη λόξα, γιατί το να είσαι διαιτητής είναι λόξα. Είναι λίγο παραπάνω από το να είσαι αθλητικός δημοσιογράφος, νομίζω. Και ενδιάμεσα να είσαι θεματοφύλακας. Ναι, και ενδιάμεσα να είσαι θεματοφύλακας, γεγονός. Έχει την υποδομή να κάνει αυτό που θέλουμε, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε βασικά. Για να δώσουμε μια έτσι, άλλη εικόνα στο κοινό του πώς λειτουργεί ο διαιτητής. Γιατί τον κράζουμε, τους έχουμε ξεσκίσει δηλαδή εγώ προσωπικά πολλές φορές. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι πολλές φορές τεχνικά θέματα δεν τα γνωρίζω. Κοίταξε, κράζουμε ποδοσφαιριστές έχοντας παίξει από μισή ώρα μέχρι 10 χρόνια ποδόσφαιρο με τους φίλους μας στο 5-5. Ναι. Ωραία. Και νομίζουμε ότι έχουμε ένα άλοθη. Ναι. Κράζεις το διαιτητή. Έχεις μία φορά. Έχω παίξει. Δεις λίγο τι συμβαίνει. Πώς είσαι, από το πώς επηρεάζεσαι, από το πού είσαι στη φάση, από το αν μπαίνει ένας μπροστά σου στη φάση. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να τα καταλάβει όταν βλέπει τη φάση. Η φάση του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, του Μπίσεσβαλ, εγώ καταλαβαίνω σε κανονικό χρόνο ότι υπάρχει παράβαση. Ότι υπάρχει, όχι, ότι δεν είναι ουσέ το Μπίσεσβαλ. Ναι, ότι δεν είναι ουσέ, ναι. Γιατί όμως, εγώ είμαι απέναντι από τον υπόπτη, τον βοηθώ. Αλλά βλέπω τον παίκτη που καλύπτει. Ναι. Τον Μπίσεσβαρ. Ο βοηθός δεν είναι μόνο ότι δεν βλέπει τον παίκτη, γιατί είναι ο Σάχοφ μπροστά του που είναι και ψιλοτσολιάς. Περνάει και ο Πέρκας από μπροστά του εκείνη την ώρα. Βέβαια, επειδή ήμασταν προκατελημένοι από την εικόνα του συγκεκριμένου βοηθού στο Περιστέρι. Σωστό. Ναι. Η αντίδραση δεν ήταν εκεί πιο κόσμια. Όπως για παράδειγμα, σε όλους μας φαίνεται εξόφαλμο το λάθος που γίνεται για τον καταλογισμό του πέναλτι της Ξάνθης. Ναι. Αλλά η μόνη επιφύλαξη που έχω είναι πού ήταν ο διαιτητής, τι είδε εκείνη την ώρα. Και το... ναι. Είναι σε τέτοια αγωνία που το σώμα του Καρασαλίδη τον μπερδεύει και θεωρεί ότι είναι τόσο κοντά. Είναι δύσκολη φάση. Αν κάνει αυτό τρικλοποδιά ο Κάστρο,
Είναι μια θεότητα, εντάξει. Ναι. Γιατί το κάνει σε καλή ταχύτητα. Και πιστικά, όχι. Και πιστικά. Που... Το κάνει σε πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Το σημείο που σημαίνει πάντως η συγκεκριμένη φάση πρέπει να βοηθήσει και ο επόπτης για μένα. Καλά, 100%. 100%. Ίσως και αυτός του είπε κάτι από την επικοινωνία. Ναι, απλά εκεί δεν μπορείς να υπολογίσεις την επαφή. Υπάρχει επαφή. Και τι σημαίνει ότι υπάρχει επαφή. Τι είναι, μπάσκετ παίζουμε. Άλλο η επαφή. Η επαφή που υπάρχει είναι ικανή για τρικλοποδιά. Ωραία. Μπορεί τη φάση να την έχει πάρει υπόπτης πάνω του. Βοηθός. Ναι, ναι. Και να τον παρασέρνει το σκουλά. Γίνονται αυτά, ναι. Και πονηρά καμιά φορά οι αμυντικοί προσπαθούν να το κάνουν. Η συγκεκριμένη φάση έδειξε ότι ούτε καν. Ναι. Φάνηκε να το σκεφτώ κάτι. Μας χάλασε το χ, βέβαια, πληρωνόμασταν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος. Ξεκινάμε με το βίντεο του Γιαννούλη για να καταλήξουμε, και να καταλήξουμε και στον Παναθηναϊκό. Ένα βίντεο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία θετικά και αρνητικά που έχει ο Γιαννούλη στο παιχνίδι του, για να γίνει μια κουβέντα για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ μπήκε στην διαδικασία. Να ρισκάρει τη σχέση με τον Ατρόμητο, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να δούμε και την παραγωγική αύρα. Ωραία, γιατί ο Ατρόμητος σου λέει: δεν είμαι εγώ η γκομενά σου, φίλε. Ναι, δίνω υπεραξία του παίκτη σου, κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν μπορεί να του παίρνει όποτε θέλει. Αυτό ήταν και ο λόγο που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει το Γιαννούλη το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί ο Ατρόμητος λέει: μου τον δανείσατε 2 χρόνια και εγώ έχω προγραμματίσει την ομάδα μου με αυτόν μέσα. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια διαδικασία να ρισκάρει μια σχέση ποδοσφαιρική. Εμείς δεν το πάμε στο παραπέρα. Άλλωστε και αγωνιστικά έχει αποδειχτεί ότι μόνο ο Ατρόμητος έχει κόψει τους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η συγκυρία που ουσιαστικά όλες τις θεωρίες συνωμοσίας τη στέλνει στη λαϊκή για ψώνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε λοιπόν να επαναφέρει τον Γιαννούλη στο ρόστερ του. Για την ακρίβεια δεν τον είχε ποτέ στο ρόστερ του, μόνο σε προετοιμασίες. Αν σκεφτείς ότι ο Γιαννούλης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ 23 Ιανουαρίου του 2014, ναι. Και τον πήρε 21 Ιανουαρίου του 2019, και μέσα σε 5 χρόνια έχει παίξει 2 παιχνίδια. Βατανιακό ξεκίνησε. Ναι. Πιερικό πήγε. Ανόρθωση πήγε. Βέρεια πήγε. Ναι. Την πιο κομβική, θεωρώ εγώ. Ναι, εκεί έκανε χρονιά κάτι διαφορετικό. Ναι, της καριέρας του. Ήταν η πρώτη στην πρώτη κατηγορία. Και αυτή που άλλαξε θέση. Γιατί ο Γιαννούλης αποκτήθηκε ως εξτρέμ από τον ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Ήταν σε μια Βέρεια η οποία ήταν ένα περίεργο παύλα δύσκολο project. Υπό τη σκέπη του Γιώργου Γεωργιάδη και του Ζης Βρίζα. Ήταν μια ομάδα η οποία και Ελευθερόπουλο προπονητή. Όχι, ο Χου ήταν και μετά ο Ελευθερόπουλος. Ναι. Πάντως Σταύρος, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σταθώ λίγο στην αλλαγή θέσης του Γιαννούλη. Γιατί πολλοί προπονητές σε νεαρούς παίχτες, επειδή δεν θα βρεις εύκολα αριστερό μπακ και με επιθετικές στάσεις, προσπαθούν να κάνουν παίχτες από χαφ σε νεαρή ηλικία να τους κάνουν μπακ. Κάτι ανάλογο είχε επιχειρήσει ο Παναθηναϊκός προδεκαετίας, να πω περίπου, με τον Ιωαννίδη Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ηρακλή, ναι. Ο οποίος έπαιζε το παιδί 10 και αριστερό χαφ και μετά αποκτήθηκε στον Παναθηναϊκό, προσπάθησε να τον κάνουν αριστερό μπακ. Δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη στην καριέρα. Ο Κίτσου ήταν οχτάρι. Με βάση τα στοιχεία ο που είχε. Ο Γιάννης έχει βγάλει 2 παίκτες έτσι. Με την όποια καριέρα του Κίτσου, ένα πρωί ο Κίτσου ως οχτάρι μπαίνει να παίξει το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν 11-12 νομίζω ή 12-13. Ως μπακ στα Γιάννενα, το 1-2, που πάω και εξασφάλισε θέση του Champions League. Το 12-13. Μετά καθιερώνεται σαν μπακ. Επί τούτων μάλιστα καθιερώνεται ως αριστερό full back. Να μην απίστευτα πράγματα, εντάξει. Ο Γιαννούλης πάλι επί Γουχού στη Βέρεια παίρνει την κομβική απόφαση ο Γουχού και στείνει μια τετράδα άμυνας στη Βέρεια με τον Μαλόν δεξιά, αριστερά τον Γιαννούλη, τον Στέλιο τον Μαραγκό και τον Αχίλα τον Μπούγκουρα τετράδα. Μιλάμε τώρα για 4 παίκτες, οι 2 εκ των οποίων δεν είχαν καμία συμμετοχή σε επίπεδο Super League, εντάξει. Έτσι. Και ο Αχιλλέας και ο Δημήτρης. Μια Βέρεια η οποία εκείνη τη χρονιά είχε βγάλει ένα πρώτο γύρο χωρίς ήττα εκτός έδρας. Ναι, και πρόσεξε με όμως, η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε τη σωτηρία. Γιατί η επίθεση της ήταν χειρότερη με διαφορά στο πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Ακόμα και όταν πήγε ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος εκεί που περιμένα να μαζέψει περισσότερους βαθμούς από τον Γεωργιάδη, μάζεψε τους μισούς όταν έπαιξε πιο ανοιχτά.
τελικά η Βέρεια σώθηκε γιατί η συγκυρία ήταν τέτοια που υπήρχαν δύο ομάδες, τρεις που δεν μαζέψαν ωραία τους πόντους. Αλλά θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι στοχευμένα έγινε η αλλαγή και υποστηρίχθηκε η αλλαγή. Και επειδή πολλοί μπορούν να έχουν στο νερό του ότι έλα μωρέ, εντάξει, την ίδια πλευρά παίζει. Δεν έχει καμία σχέση να παίζει, ξέρει, με το να παίζει back. Αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ποδοσφαιριστών που στα μάτια αρκετών τον κάνουν να φαίνεται εύκολο αυτή η μετάβαση, γι' αυτό από την αρχή της είπα ότι είναι εξαιρέσεις. Ναι, εξαιρέσεις είναι. Και θα πρέπει να σταθούμε και λίγο στην διαφοροποίηση του παιχνιδιού του Γιαννούλη. Ωραία. Από τη Βέρεια στις άλλες ομάδες. Η πρώτη σεζόν στη Βέρεια είναι μηδέν ασίστ, μηδέν δημιουργία. Γιατί προφανώς στο μυαλό του προπονητή, να το πω έτσι απλά, του είχε βάλει κόφτη ότι εγώ θέλω από τα 10 πράγματα που θα μπορούσε να μου κάνει ως αριστερό back ή back half, θέλω τα 4. Αλλά αυτά τα 4... Το θέλω σωστά. Εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πρώτη επαφή που έχει με την μπάλα. Εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητά του να προωθεί το παιχνίδι, ωραία, όχι με την μπάλα, αλλά με πάσες εύκολες στα μεσοδιαστήματα. Τα στοιχεία που όφελε να κρατήσει ως extreme και να προσθέσει και άλλα πράγματα ως back. Ναι. Άρα λοιπόν είδαμε έναν παίκτη ισορροπημένο την πρώτη χρονιά, χωρίς μεγάλα ρίσκα, χωρίς, χωρίς να εκτεθεί ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι που δεν το ήξερε. Εντάξει, και εκεί χτίστηκε μια βάση και δημιούργησε σε εμάς την απορία για το αν ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να βελτιωθεί στο κομμάτι το δημιουργικό, να παίξει πιο ψηλά, να πάρει περισσότερα μέτρα, γιατί το αθλητικό το είχε, έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί στον ΠΑΟΚ. Η απάντηση βέβαια δεν ήρθε ποτέ μέσα από τον ΠΑΟΚ, αλλά ήρθε μέσα από έναν έξυπνο δανεισμό, στοχευμένο και εκεί. Από μια ομάδα η οποία είχε αφήσει ό,τι σκαμπανεβάσματα είχε στο παρελθόν και τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται εκεί ο Γιαννούλης είναι στην τετράδα. Βγαίνει από τριάδα, να πω τετράδα. Άρα βοήθησε και βοηθήθηκε και ο ίδιος από αυτή την κίνηση. Τα στοιχεία τα είχε. Την ποιότητα την είχε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα. Να τη βάλεις αρχικά εκεί που θέλεις. Έχει αυτό το στοιχείο. Πώς θα ξεκινήσεις. Να έχεις διαβάσει λίγο το παιχνίδι, να ξέρεις ποιες είναι οι επιλογές σου. Ωραία. Αυτό το είχε εξ αρχής. Αυτό που δεν είχε ήταν η τεχνική στη σέντρα. Δεν την είχε. Δεν είχε στοχευμένη σέντρα. Δεν έβγαζε καθόλου στη Βέρεια. Το οποίο είναι στοιχείο που μπορεί να δουλευτεί και στα 17, στα 18. Δεν είναι κάτι που αν δεν το έχεις. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί άλλο βγάζω σέντρα και άλλο στοχεύω. Αυτό που λέω, Σταύρος, αν υπάρχει ποιότητα στον παίχτη, τεχνικά, ακρίβεια στη μεταβίβαση, όπως το λέμε εμείς προπονητικά, μπορεί να έρθει και σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι σε νεαρότερη. Άρα λοιπόν έχουμε μια σεζόν από τον Γιαννούλη πέρσι πρώτο σε ασίστ μαζί με τον Αδάλες και τον Πέλκα, με 8, και ήδη φέτος έχει 5. Αλλά με ποιο στοιχείο που έχει προσθέσει πλέον, τις στημένες μπάλες. Και Αντώνη μου, θα δούμε επιτέλους αριστερό πόδαρο να βαράει στημένα. Έχω ξεχάσει πως είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, η παύση μου είναι γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά δεν μου έρχεται πρόχειρο. Έχω ξεχάσει πως είναι, φίλε. Όπως έχω ξεχάσει να έχω σέντερ φορ να παίζει ένας μέναν. Ωραία, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν τελευταία φορά. Ο Ζήσης. Ο Μίτσελ μια χρονιά. Ο Μίτσελ περισσότερο νομίζω. Και ο Ζήσης το είχε τον ασμένα να παίρνει φόρα. Δεν είχε ξυπνήσει καλά βασικά γιατί καταλάβαινε να παίζει με 11 ή 10 από το ζέσταμα. Ναι, προ-20ετίας όμως, άμα ήθελε να ξεκινήσει να καυγά σε ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, έπαιρνε και έλεγε ο Ζήσης Βίζας είναι φόρα. Είναι φόρα. Μπουνιές. Και εκεί γινόταν ο αφρός από το φραπέ, θέλω να βάλει. Ναι. Ένταση και μέσα στο γήπεδο, ξύλο πολύ. Τι Βίζα το Βίζα, άντε με το παντού, πάτα και το πάτα και το. Στην τέσσερα είχαμε μάχες πιτσιρικάδες για το Βίζα. Για το Βίζα και τον καφέ. Ήταν τα μόνιμα μπινελίκια. Η οποία βέβαια η καριέρα τους δικαίωσε όσους τους πίστευαν, εντάξει. Γιατί φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ όλοι παίξαν σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί παίξαν σε ομάδες που έχουν τακτική παιδεία και τακτική ροή και όλα αυτά. Και μπορούσαν να προσαρμόσουν το ρόλο τους. Αυτό που κάναν, τα 4-5 πράγματα που κάναν καλά, είχαν λόγο να τα κάνουν. Καταλήγουμε λοιπόν στο Γιαννούλη. Έχει πλέον την οριμότητα να σταθεί σε επίπεδο ΠΑΟΚ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα έχει. Το θράσος που έχει βγάλει, επαναλαμβάνω, το έχει βγάλει σε μια ομάδα του Ατρόμητο, η οποία δεν έπεσε με το. Δεν ήταν 89η,
ούτε ήταν μια ομάδα η οποία παίζει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, πέρσι έκανε και δύο τρίτα πρωταθλητισμό και φέτος μισή σεζόν πρωταθλητισμό. Θα είχαμε διαφορετικού είδους συζήτηση εάν ο Γιαννούλης έκανε θετική καριέρα μεν, αλλά σε μια ομάδα η οποία είναι συνεχώς πίσω από την μπάλα, η οποία έχει κλειστούς χώρους και προσπαθεί να βγει σε αντιπιθέσεις. Mm. Από τον ένα σε μια ομάδα η οποία σε αρκετά από τα παιχνίδια τους, όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά, είναι κυριαρχική. Ζητάει την μπάλα για να φτιάξει φάσεις. Γιατί αυτό πάντα είναι μια κουβέντα όταν ομάδες της τετράδας του ελληνικού πρωταθλήματος αποκτούν παίκτες από ομάδες μικρότερες στην βαθμολογία. Χαμηλότερες στην βαθμολογία. Και μικρότερη πίεση, κατά τα ψέματα. Αλλά δεν πάβει να έχει την πίεση του αποτελέσματος του ατρόμητος. Ναι, εδώ θα είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Mm. Το ξέρει και ο ίδιος. Αυτό νομίζω έχει να αντιμετωπίσει. Το πώς θα σταθεί μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, πώς θα σταθεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έχει βέβαια την αβάντα πλέον ότι έχει δείξει μία εικόνα Α και αυτός που θα τον δει στην Τούμπα δεν θα είναι αυτός που τον περιμένει στην γωνία για να τον εκτελέσει. Είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής και μετά τον Τόσκα δημιουργικά, για να τα λέμε όλα. Όταν ο Παοξής έχει δει τον Τόσκα να παίζει 6-7 παιχνίδια αριστερό μπακ και δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Ναι, και μισή σέτα θα του φανεί πρόοδος. Ναι. Το λέω λίγο εκλεκευμένα. Ναι, δεν υπάρχει μισή δημιουργία Τόσκα όλο αυτό το διάστημα. Ο Γιαννούλης θα δείχνει Ρομπέρτο Κάρλος, γιατί υπάρχει και η αντίθεση στην εικόνα. Σαφώς, από το 0 να πηγαίνει στο έστω και στο 2. Ναι. Άσχετο αν ζητάς το 6, το 7. Ναι, όχι, αυτό λέω. Ότι η αφετηρία δεν είναι πιεστική πάση για τον Γιαννούλη. Αυτό λέω. Και ξέρεις ότι μπορεί να στο φέρει αυτό το 6-7 σαν οπαδός, φίλαθλος. Για ότι κάποια στιγμή. Τα μπακ πρέπει να είναι μόνο Έλληνες. Δηλαδή οι ακαδημίες είναι και αυτό πολύ θετικό. Να στοχεύουν σε αυτήν την λογική. Ότι ναι, στις θέσεις που. Εδώ ξεκινάμε. Όχι, ξεκινάμε. Εδώ πάντα η κουβέντα καταλήγει στο ότι ο φίλαθλος μέσω επιθετικά έχει πιστεί μέσα του. Αν είναι σωστό ή λάθος, είναι μια άλλη κουβέντα. Έχει πιστεί μέσα του ότι το φόρ μας και τους ακραίους μας πρέπει να φέρουμε κάποιον απ' έξω που την ξέρει, τη μιλάει, την κάνει, δεν ξέρω όλα αυτά που, που συζητάμε. Ενώ πίσω αν έχετε κάποιον ο οποίος στο μυαλό του είναι εντάξει, θα κάνει και μια χαμαλωδουλειά, δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί, ναι. Αλλά το εξτρέμ να βγει από ακαδημία και να πετύχει είναι δύσκολο, γιατί 7 στις 10 ομάδες, ακόμα και σε αυτές που αυτοί οι παίκτες θα πάνε για δανεισμό, θα ψάξουν να φέρουν κάποιον ο οποίος έχει μια καλύτερη παιδεία, αγωνιστική, τακτική, ή είναι από μια χώρα η οποία στο μυαλό σου πηγαίνει ότι. Ναι, ότι αν θα πάρω εξτρέμ από την Πορτογαλία, θα βασικά τα κάνει τέλεια, λέει ο άλλος. Ή από την Ολλανδία. Αν πάρω αμυντικό χάφο από τη Γαλλία. Ξέρεις ότι απλά θα του πεις τι σύστημα παίζω και ναι, θα πει ο προπονητής να του εξηγήσω και θα πει άσε, δεν χρειάζεται. Είναι μια λογική που την έχω κι εγώ. Δηλαδή προτιμώ σχολές για συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή δεν με χαλάει το ενδεχόμενο να πάει ο Παοξ σε σκανδιναβό στόπερ. Γιατί ξέρω ότι είναι πειθαρχημένοι, ξέρω ότι ό,τι ακούσουν θα κάνουν. Ωραία, ξέρω ότι έχουν μια. Πώς θα το πω τώρα. Άγνοια κινδύνου σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή από το να αφήσουν τη γυναίκα τους μόνη της 20 μέρες με τον κολλητό της μέχρι και τέλος πάντων. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Είναι τέτοιοι τύποι. Αλλά στο κομμάτι το ελληνικό στοιχείο πιο εύκολο να το εντάσεις όντως στις τέσσερις θέσεις στην άμυνα. Εδώ ένα σχόλιο που αξίζει να κάνουμε για τον Γιαννούλη είναι ότι έτσι να πάρουμε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, ότι είναι από τους λίγους που έφυγαν δανεικοί και επέστρεψαν και δείχνουν να διεκδικούν μια καριέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Αθανασιάδης ήταν όταν είχε πάει στον Πανσερραϊκό, γύρισε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Πέλκας πήγε στην Πορτογαλία, γύρισε πολύ βελτιωμένος, πολύ διαφορετικός μετά από Καλαμαριά και αυτά που είχε πάει. Ο Γιαννούλης έχει και το ρεκόρ. Είναι ο μοναδικός που έφυγε δανεικός και γύρισε διεθνής. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Σε ανδρών επίπεδο έχει γίνει με τον Κουλούρη. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει. Εδώ είναι το ερώτημα. Και γύρισε και όλη αυτή ο Γιαννούλης είναι σαν να έρχεται στον ΠΑΟΚ ως απάντηση σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι τώρα. Μπράβο. Όπως τα λέω εγώ, απόφοιτοι των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει μέχρι την ΚΑΠΑ 19 και θέλουν να φύγουν, να χώνονται, να ρωτούνται, ψάχνονται τι θα κάνουν. Υπάρχουν λοιπόν οι ομάδες. Πολύ απλοϊκό το κάνεις καλός δεν χάνεται. Αλλά ο Γιαννούλης
είναι η απάντηση σε κάθε τους ερώτηση. Δεν τελειώνει εκεί η καριέρα ενός παίχτη. Δηλαδή, αν στην ΚΑΠΑ 19 σου πούνε ότι δεν είσαι έτοιμος να παίξεις πρώτη ομάδα, εκεί πρέπει να δείξεις τι πείσμα έχεις, τι χαρακτήρα έχεις. Θα πάω, θα γυρίσω πιο δυνατός, πιο βελτιωμένος. Κοίτα, εδώ τα μπερδεύουν λίγο οι πατεράδες. Πολύ. Ναι. Δηλαδή, είχα μια κουβέντα με δύο πατεράδες που τους συμπαθώ και πάρα πολύ και πιστεύω και πολύ στα παιδιά τους τώρα στην ΚΑΠΑ 19 που πήγα το Σάββατο. Ωραία. Και τους λέω το πολύ απλοϊκό. Αφού είναι καλοί παίκτες, τι φοβάστε? Ο ένας είναι ο απόλυτος υδραυλικός, δηλαδή δεν κάνει λάθος. Και ο άλλος, ρε φίλε, δηλαδή μόλις πάρει λίγο 15-20 παιχνίδια σούπερ λίγκες, δεν θα τους βλέπει. Δεν θα τους... Δηλαδή του κόβω το χέρι μου. Του κόβω το χέρι μου. Αλλά οι πατεράδες έχουν ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει, δεν είμαι γονέας, δεν ξέρω. Αλλά υποθέτω ότι έχουν ανασφάλεια. Αλλά αν επικεντρώσουν στο κομμάτι το είναι καλοί παίκτες, μην αγχώνεστε, θα τους φύγει. Και που θέλω να καταλήξω με αυτό, ότι η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, που θα διευρυνθεί, δηλαδή δεν θα το κάνει μόνο με τον Ατρόμητο, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, το κάνει και με την Ξάνθη αυτό, που δεν είναι μια τακτική δίνω δανεικούς για να έχω εύνοια, είναι μια τακτική δίνω δανεικούς στο επίπεδο που θα παίζω εγώ για να βοηθήσω την ομάδα που δίνω, αλλά να βοηθηθώ και εγώ να μου προετοιμάσουν τους παίκτες. Είναι καθαρά ποδοσφαιρική λογική. Από τη στιγμή που το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν μου δίνει δυνατότητα να κάνω ομάδες Β, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες, η όλη κουβέντα που είχε ξεκινήσει πέρυσι για το αν. Και θα πάμε και στο διάλειμμα. Για το αν θα πρέπει να υπάρχει όρος στο να μην παίζουν ιδανικοί στον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά, δεν θα γινόταν αν ο Ατρόμητος ήταν 12ος. Ποτέ. Και δεν έκανε ζημιά σε κανέναν. Ποτέ. Δηλαδή, το πρόβλημα έφτασε να είναι η βελτιωμένη εικόνα μιας ομάδας, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής απέδειξε ότι δεν εξαρτάται από αυτούς. Ναι. Ναι, απέδειξε ότι ήταν μεταξύ μας, το μεταξύ μας παιχνίδι. Δεν εξαρτάται από αυτούς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε το φινάλε της κουβέντας του Γιαννούλη, γιατί όπως είδατε έφυγε και σε άλλα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, και επιστρέφουμε και με το πρώτο βίντεο σχολιασμού του Άρη Λιμπούτη, αλλά και με το τι έγινε και το τι είδαμε στο παιχνίδι της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό. Πάμε γερά με τσαμπουκά. Μην παραχαράσετε την ισορροπία. Μην παραχαράσετε την ισορροπία, κύριε, την τακτική. Τη βαθμολογία. Μην παραχαράσετε την βαθμολογία, θα μπορούσε να κάνει ο Λουτσέσκου ολόκληρο δίσκο από αυτό. Κανονικά. Έτσι το είπα από χθες το μεσημέρι. Ναι, φίλε. Ναι, αφού ήμουν με τον Λιμπούδη να πούμε. Δεν είχα το ραντεβού. Και... Το είδα και λέω ότι αυτό εδώ πέρα. Ναι, θα γράψει το ιστορία. Το είπα και στο στέργιο του Νονασυσία. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω είσαι στο Beach Bar και στο πέμπτο Space Gordon έχει ανέβει στο. Ναι. Έχουν φύγει όλα. Όλα κανονικά. Κλείνουμε με τον Γιαννούλη. Τι βλέπεις, Αντώνη? Δηλαδή θα πάει απευθείας στο rotation για να πάρει και λίγο σαν ενσωμάτωση που τους χρειάζεται. Επειδή είναι ορθολογιστής ο Λουτσέσκου και επειδή πλέον μετά από 1,5 χρόνο έχουμε καταλάβει ακριβώς τι σκέφτεται, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, η κλήρωση του κυπέλου. Ναι. Θα είναι κομβικό για να μπορέσει να βάλει παίκτες στο rotation του πιο εύκολα και πιο εντός εικόν ξένια, τα ξέρω ότι ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά από το να έχει μια κλήρωση βατή στους 8, όσο βατή μπορεί να είναι μια κλήρωση αυτό 8, τώρα, ποιοι θα μείνουν? Από το να έχει ντέρμπι. Ποιοι περνάνε τώρα? Ολυμπιακός ΑΕΚ σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Παναθηναϊκός Λαμία. Ναι. Ο Ατρόμητος περνάει. Το ζευγάρι του Γιάννη Αλάρισα, Γιάννη Πανιώνιος, πολύ ωριακό. Ναι, και βγάζει μια ομάδα την οποία νομίζω ότι θέλουν όλοι. Ναι. Όχι ότι μπορεί να την περάσουν, αλλά άλλο να παίξουμε τον Γιάννη τον Πανιώνιο, άλλο να παίξουμε τον Ολυμπιακό Δυναμικό. Ναι, γιατί μπορείς να πας στο παιχνίδι της Νέας Μήνης π.χ. σε μια soft προσέγγιση ή να μην χάσεις και μετά είναι τέτοια προστορία στην Τούμπα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι και δεν περάσει ο Παναθηναϊκός και μπει στη λίστα για την οκτάδα και η Λαμία και ένας εκ των Πανιωνίων Ανίνων και ένας εκ των Όφη και Εργοτέλη, μπορεί να βγει βάτο ζευγάρι. Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ να περάσει, και γενικότερα για τους υπόλοιπους.
Ναι. Δηλαδή να μην έχουμε μάχη στου. Κοίτα, είναι μια κλήρωση που θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο για το πρωτάθλημα. Γιατί φαντάζεσαι να πέσει και ένα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Γι' αυτό την αναφέρω. Γιατί αν δεν εμεί, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντέξει ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ή ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, γιατί έχει την το αβάντσο των 8 βαθμών. Ο Ολυμπιακό θα είναι ο χαμένο στην υπόθεση, γιατί θα φορτωθεί άλλα δύο παιχνίδια υψηλή ένταση ενώ έχει και τα ευρωπαϊκά. Και γενικότερο ο Φεβρουάριο είναι γεμάτο. Ναι. Ήδη. Επίσης, μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό momentum, φρεσκαρισμένη. Άρα, όλα τα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ, ό,τι και να είναι αυτά, θα είναι παιχνίδια υψηλής έντασης. Δεν έχει το tempo που είχε πριν τις γιορτές. Με το Μάνταλο νεκρό και ελλείψεις σημαντικές. Ναι. Και την ψυχολογία της να λείπει, και τώρα υπάρχει ο Μπακατέτας, υπάρχει ο Κρίστης. Μίλησα με άνθρωπο της ΑΕΚ κατά λάθος της προάλλης που τον πέτυχα. Μου είπε ξεκάθαρα ότι μας τσαλάκωσε το Champions League. Δεν περιμέναμε να μας πάει έτσι. Από εκεί που θα παίρναμε δύναμη από αυτά τα παιχνίδια. Θα τους στέγνωνε τα δεδομένα. Θα τους στέγνωνε. Στο ψυχολογικό κομμάτι τους καταράκωσε. Γιατί ναι, πας με διάθεση. Ωραία, να κάνεις κάτι. Το επέτρεψε ως οργανισμός αυτό. Ναι, βεβαίως. Έκανε τεράστια λάθη. Στον προγραμματισμό του καλοκαιριού, όταν φεύγουν 4 πρωτοκλασσάτοι παίκτες σου και έρχονται 4 που δεν ξέρεις αν είναι παίκτες ή έχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει εσύ να χτίσεις αυτομάτως. Γι' αυτό λέω το επέτρεψε στον οργανισμό. Δηλαδή ήξερε ότι θα πάει εκεί. Ναι. Και ήξερε ότι ό,τι σκαμπανέ βάσματα έχει μέχρι τον Δεκέμβριο θα τρέχει και δεν φτάνει το Φεβρουάριο. Απλά δεν έχει καμία σχέση η ένταση που βγάζει πριν τις διακοπές με την ένταση που βγάζει τώρα. Είναι άλλη ομάδα, εντάξει. Καλογικό. Όπως για παράδειγμα είναι άλλο Σιβερίνη, λες. Ναι. Που ήσουν εσύ που, ναι, που σε είχαμε κρυμμένο. Ο Βιερίνια το πρώτο μισό του πρωταθλήματος δεν υπήρχε. Είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω απόδοσης. Έβγαλε δύο τραυματισμούς και ανάμεσα δεν θυμάμαι παιχνίδι που να είπα το πήρε. Νομίζω, το πήρε δεν. Νομίζω ότι τα δύο μπακ του ΠΑΟΚ έκαναν το καλύτερο του παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ήταν δηλαδή ισορροπημένοι, έκαναν αυτό που έπρεπε, ήταν σοβαροί, δεν έκαναν λάθη. Ο ΠΑΟΚ Μάτος και Βιερίνια, τώρα βλέπει το Βιερίνια, περιμένει το Μάτος. Εντάξει, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, μέσα από το σχηματισμό που δούλευε ο Ζουνίδης, βρίσκει κάτι που τη βολεύει. Όπως διάβασα πολύ ωραία τον Βασίλη Τσάρτα χθες στην ανάλυση, τον οποίο το ξεφωνίζουν, το ξεφωνίζουν, αλλά είναι ο μόνος που γράφει ποδοσφαιρικά, εντάξει. 100%. Ναι. Ναι, μιλάει αργά, το ξέρω. Δεν θα ήθελα να με πάρει τηλέφωνο να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Ναι. Δεν θα ήθελα. Από τα ξεπτυμή που είναι γραπτό, διαβάζει γρήγορα. Διαβάζει γρήγορα. Αυτό ακριβώς. Ορίζεται από εσένα ο ρυθμός της ανάγνωσης. Πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό με τη Λαμία. Πέρα από αυτό το κακό δεζέμονα στον Παναθηναϊκό είναι η Λαμία και όλα αυτά. Χθες το βράδυ αναβάσαμε το γκολ της Λαμίας. Το οποίο είναι όντως βγαλμένο από. Από χαμηλές Αγγλίες. Ακριβώς. Και η ομάδα που έπαιξε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι είχε βγάλει πέρυσι πολλά τέτοια γκολ. Μπέρνλι. Είναι η πιο βρετανική ομάδα της Πρέμιερσιπ. Ήταν τέτοια ομάδα. Mm. Σε νοοτροπία στο 100%. Mm. Το θέμα δεν είναι θέμα το γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι γιατί ο Παναθηναϊκός δεν εμφάνισε σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν ως νοοτροπία τακτική όλο αυτό το διάστημα. Και σε ένα παιχνίδι που ήξερε ότι είναι δύσκολο, που είχαν όλοι στο μυαλό τους ότι είναι η Λαμία, όσο περίεργο και φαίνεται, όταν ένας οργανισμός ξέρει ότι δεν μπορεί να κερδίσει ένα γήπεδο, το αλλάζει. Το είδαμε και στο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Όλη αυτή την κουβέντα που έγινε, το που πάει. Ένα παιχνίδι που πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αρχίζουν να συζητάνε για την κοιλιά της ομάδος, την οποία κάποια στιγμή την περιμένανε. Δεν ξέρω αν παρουσιάζει κοιλιά. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η έλλειψη Κουρμπέλη, όταν έχεις ένα ρόστερ με πολύ λίγες επιλογές, η έλλειψη Κουρμπέλη είναι πολύ σημαντική. Σε ποια θέση, Θωμά? Στο 6. Στο 6. Πολύ σημαντικό. Λατρεμένη θέση για εσάς. Εγώ από εκεί ξεκινάω. Ρε. Όταν έχω ζήτηση τη City του Φερναντίνιο και τη City χωρίς Φερναντίνιο, ωραία. Ό,τι κουβέντα και να μου κάνεις μετά, δεν έχω να σου πω κάτι. Η ερώτηση που θα βάλω πριν συνεχίσεις είναι εξής. Από τη στιγμή που ο Δόνης ξέρει ότι δεν έχει το Κουρμπέλι και δεν έχει άλλον παίκτη στην Κουρμπέλι, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει τρόπο σκέψης στη μεσαία του γραμμή
για να κρύψει αυτή την, την αδυναμία. Θα μου πεις, βέβαια, η απάντηση μπορεί να είναι εύκολη. Ότι πόσο εύκολη μπορεί να είναι στο ρόστερ που έχει ο Δόντς. Αλλά τουλάχιστον είναι και θέμα για το αν προσπάθησε να το κάνει. Δείχνει ότι δεν προσπάθησε. Έβαλε τον γιο του Χρήστο εκεί δίπλα στον Κάτσε, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Το παιδί γενικά είναι πιο παραγωγικός. Οχτάρι, 8 προς 10 να πω ότι είναι. Οπότε... Είναι αλβανός, αλβανικό οχτάρι. Δηλαδή, δεν έχει μείνει στην ιστορία κανένα οχτάρι αλβανικό, πιστεύω. Εντάξει. Δηλαδή, περισσότερο έχει τα στοιχεία του aggressive, του εργάτη. Του ναι, εργάτη ναι, ναι, είναι δυναμικός. Είναι κομμουνιστικό οχτάρι, ναι, αυτό είναι. Συναντήσαμε μία. Τα ακούσαμε και αυτό. Τι το. Παλιά σκοπή. Νόμιζε ότι το έριξε έτσι κάτω από το μικρόφωνο. Είναι κομμουνιστικό. Θα το λοιπόν. Θα ζητήσω στο football manager να κάνω πρόταση. Από τη στιγμή που εμάς μας έχουν δεκτεί τα πάντα. Δηλαδή πριν από 3-4 χρόνια μας πήραν τηλέφωνο από την Αγγλία και μας λέγανε «Ε, παιδιά, εδώ στο πρωτάθλημα μας έχετε στείλει, λείπουν δύο ομάδες». Βάλαμε, λέμε, στην τύχη. Τι εννοείται στην τύχη, δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα σας? Ναι, ξεκινάει με δύο ομάδες λιγότερες. Αποκλείεται. Δεν τους κόλλησε το μυαλό. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πουλάμε εμείς ως εταιρεία. Του λείπουν δύο ομάδες. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση και πάμε ξανά. Συναντάμε λοιπόν και αυτό που θέλουμε εδώ που λέμε, ανάλυσέ το. Μία πολύ έξυπνη προσέγγιση από έναν Έλληνα προπονητή. Τον Μάκη Χάβο, ο οποίος αποφάσισε να πιέσει τον Παναθηναϊκό στο κεντρικό τρίο του γηπέδου, συγκεκριμένα στα δύο αμυντικά του χάφ, να πω έτσι, τον Δόνη και τον Κάτσε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Έχοντας παίκτες να το κάνουν αυτό. Έχοντας παίκτες να το κάνουν. Υπάρχει και τον Μπεχαράνο πλέον, που είναι βαρά και τη μάνα του και έχει αθλητικά στοιχεία. Έχει από τη φύση του το Δημούτσο που είναι ένα εξαροχτάρι που το έχει. Χθες ο Όμο ήταν πολύ καλός, πολύ δυνατός. Ο Μπλάζιτς μέχρι να δραματιστεί ήταν πολύ καλός. Σκοπό, ο Όμο τρέχει πάρα πολύ και αν του βάλει στο μυαλό σκοπό τρεξίματος, θα το κάνει. Πίεσε και τα μπακ του Παναθηναϊκού με Οικονόμου για πρώτη φορά έτσι, φέτος σαν αριστερό μπακ. Είχε παίξει ακόμα ένα μάτσο νομίζω σαν αριστερό μπακ χαφ σε 3-5-2. Mm-hmm. Πρώτη φορά έπαιξε σαν αριστερό μπακ καθαρό. Και συναντήσαμε ένα παιχνίδι σαν να βλέπω το μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Όπου ο Πρίγιοβιτς, όπως είχαμε προαναφερθεί σε μια παλαιότερη εκπομπή, έκανε πάρτι εκείνη τη μέρα με τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού. Και χτες πολλά προβλήματα, Μαυρομάτης και Κολοβέτσιος, ειδικά ο Μαυρομάτης με τον Παράλες. Και αυτό μελετημένο, γιατί αν πάρουμε τη φάση του γκολ που είπε ο Αντώνης, βλέπουμε ένα γέμισμα στοχευμένο και όχι στο 90. Πάμε να γεμίσουμε γιατί τελειώνει το κλασικό αυτό το ελληνικό. Όχι. Έχω έναν στο 52, στοχευμένο γέμισμα στον Παράλες, ο οποίος η μόνη διαφορά του με το παιχνίδι του Πρίγιοβιτς στην Τούμπα, ο Πρίγιοβιτς δημιούργησε πολλά προβλήματα μέσα στην περιοχή. Ναι. Ενώ ο Παράλες έβγαινε και λίγο έξω για να κάνει αυτά τα σπασίματα. Ένα από αυτά εκμεταλλεύτηκε και ο Βερτόλιο για να σκοράρει. Παράλες. Τι είναι ο Παράλες ποδοσφαιρικά? Είναι ένα παιδί το οποίο έκανε πριν 3-4 χρόνια μια καλή χρονιά στην Τρίπολη. Δεν θα δούμε άλλη χρονιά με γκολ του Παράλες, αλλά. Είναι αυτό το σε στιγμή. Αυτό το παιχνίδι, είναι τέλειος. Σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, το να στοχεύσω, να γίνει ένα αέριος playmaker, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, μπορεί να είναι και ο κορυφαίος που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Στοχευμένα πήγε και ο Μάκης Χάβος και φάνηκε να έχει αποτέλεσμα. Πάρα πολλά, πάνω από 10 κόλλινα και παλιά ο Μπαράλες. Στα καλά του διαστήματα, γιατί έχει ξεχάσει να έρχεται. Ο Μπαράλες ήταν παίκτης που πήγε στην Τρίπολη σε μια ομάδα καλοδουλεμένη. Mm-hmm. Που με 5 πράγματα αν έκανε, φάνηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Είχε τότε και 2-3 Αργεντίνους εκεί, ο Μάσα, ο Ντεμπλάσιτς, τον βοήθησαν πολύ. Η φωνιά, γι' αυτό το λέω. Και, στη Λαμία. Δεν έχει γίνει μόνο ο παίκτης που σημαδεύουν μέσα στην περιοχή. Αρχίζει και κάνει και περισσότερη βρώμικη δουλειά. Με αποκορύφωμα αυτό το γκολ πετυχαίνει η Λαμία. Στοχεύστε με, να έρθουν όλοι πάνω μου, να σας δώσω την μπάλα. Με απέναντι σε κοντό στόπερ. Έχει λογική. Ναι, δεν το έχουν αυτό και με το. Η αυτοματοποιημένη κίνηση στην πλάτη 2 δεν βγαίνει μόνο Μπερτόλιο. Στην πλάτη του Παράλες βγαίνουν 2 παίκτες της Λαμίας, που σημαίνει ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα δουλέψαν όλη τη βδομάδα. Αυτή ήταν η επιλογή τους, η επιθετική. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε 3 φορές γιατί η τέταρτη θα μας έχουν καταλάβει. Το είχε μελετήσει αυτό ο Μάκης Χάβος. Ναι. Το ξέρει πιστεύω και ο Γιώργος Δόνης. Τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ λαϊκά δικαστήρια να μιλάμε έτσι σαν να είμαστε στο καφενείο. Εγώ από τη μεριά μου.
λέω κατόπιν εορτής, αφού είδαμε τα αποτελέσματα, ότι μπορούσε ο Οικονόμου να χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός αμυντικός και να υπάρχει μια άλλη επιλογή σαν αριστερό μπακ. Που ο Οικονόμου ίσως μπορούσε να ακολουθήσει περισσότερο στον αέρα τον Μπαράλες. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Αλλά αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι προπονητές. Ο Οικονόμου πέρασε δικαιολογημένα, νομίζω, το βίντεο που δείχνουμε φέρει την ευθύνη ότι δεν κλείνει γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα ήταν αυτό, ότι έβγαινε κιόλας και δημιουργούσε χώρο στην πλάτη του. Ναι. Αυτά τώρα επιθετικά. Είχε τις ευκαιρίες στον Παναθηναϊκός. Μια πολύ έξυπνη κάθετη του Μπουζούκη στο Μουνιέ και μια κόντρα έφερε την μπάλα μπροστά στο Μακέντα. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 0-0. Και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μακέντα μπροστά από την εστία. Αυτή που περιέγραψε είναι η κίνηση Μπουζούκη. Ναι, ναι, ναι. Είναι η κλασική. Αυτό που περιμένει ο προπονητής από το συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει από αυτό το μέχρι εκεί. Με εναλλαγές του Μπουζούκη με το Μουνιέ χτες έτσι στο αυτό το. Στο 10 και στο δεξί. Αυτή που κάνει ο Καπετσί στο τέλος. Αυτή που κάνει ο Καπετσί στο 93 είναι μεγάλη ευκαιρία. Εκεί δείχνει κακή τεχνική εκεί βασικά. Εντάξει. Δεν μπορείς να τη βρει στην μπάλα εκεί πέρα. Αν είσαι φόρ που έχεις. Που το έχεις. Εκτελεστική δυνότητα. Ναι, που το έχεις. Δεν την έδειξε. Εγώ δεν σου λέω ότι γιατί δεν το έβαλες. Γιατί δεν την έστειλε αιστεία σου λέω. Mm-hmm. Μπορεί να μην μπει. Δεν την έστειλε και φάνηκε θα το χάσει από τον τρόπο από την αρχή. Δηλαδή με το που την ακούμπησε. Καταλαβαίνεις ότι πάει η μπάλα στα πουνάρια. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τώρα που έρχονται κάποια αποτελέσματα. Αρνητικά τα λέμε εμείς γιατί ο Παναθηναϊκός μας έφτασε αυτό το σημείο φέτος να απαιτούμε να μην χάνει ας πούμε μες τη Λαμία ή την οποιαδήποτε Λαμία. Εφερχή εντός έδρας με την Ξάνθη 93 και εμείς λέμε ότι έκανε μόνο ένα καλό ημίχρονο. Χθες έκανε ένα καλό 20 λεπτό. Οπότε αρχίζει να προβληματίζεται πιστεύω και ο Γιώργος Δόνης και η οπαδή του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά τα project, αν δεν υπάρχει ναι. μια ξεκάθαρη στόχευση και μια ηγεσία η οποία θα το εμπνέει, χάνουν τη δυναμική με το πέρασμα του χρόνου. Και ακολουθεί... χρειάζονται πράγματα να μπαίνουν σιγά σιγά. Ναι. Και ακολουθεί πολύ σύντομα ένα μάτς κυπέλου το οποίο κρίνει ένα στόχο που έχει θέσει η ομάδα. Στόχο. Και αυτό ειδικά φάνηκε πάνω στο στόχο, φάνηκε στον περσινό Παναθηναϊκό που αν έμενε μέσα στο κύπελο θα τον κρατούσε λίγο παραπάνω. Ναι. Και ψυχολογικά. Είναι καμιά φορά είναι και αυτό το ψυχολογικό. Καθαρά ψυχολογικά. Που έλεγε είναι ψυχολογικά. Να έχει κίνητο στο μυαλό μου ότι πρέπει να παίξω καλά εδώ για να είμαι ζεστός. Γιατί έχω μάτς κυπέλου, έχω μάτς οχτάδα, έχω μάτς τετράδα. Επειδή έχουμε ζήσει ανάλογες στιγμές στο παρελθόν, με στιγμές που έπρεπε να κρατήσουν σεζόν ολόκληρες. Υπήρχαν χρονιές που το κύπελο ήταν αυτός ο σκοπός. Αυτός ο στόχος απλά. Να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται για να κρατηθούμε ζεστοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εύκολο. Πολλές ομάδες θέλουν να το κάνουν αυτό. Νομίζω και η ομάδα του Άρη φέτος χτυπάνε το κεφάλι τους λίγο για αυτό που συνέβη. Ναι, γεγονός. Αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν. Και τώρα χτυπάνε μεταξύ τους. Και έχουν ναι. ναι, ναι. Το πρόβλημα με τον Άρη στους τραυματισμούς είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Είδα στη σούση το. Το είδαμε, ναι. Ο Θεός που το έστειλε. Τέλος πάντων. Μιλάει και ο Θοδωρής Καρυπίδης στις 5.30. Ναι. Και, ναι. Όταν στο διάλειμμα έλεγα στο Θωμά ότι η δημοσιογραφική λογική λέει ότι πρόεδρος να κάνει μια ξαφνική συνέντευξη τύπου δεν πάει με άδεια χέρια. Δεν πάει με άδεια. Ή πάει να μιλήσει για πιθανή επένδυση ή έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να το μοιραστεί. Και αυτό παίζει. Με ένα λογική μου λέει ότι πάει με παίχτη. Α, αυτό είναι το απλό. Αυτό, δηλαδή, εντάξει. Να μην πάω μαδιά χέρια. Ναι. Εδώ ο Άρης δεν χρειάζεται βέβαια απλά ένα παίκτη. Χρειάζεται και χρήματα πλέον, χρειάζεται και 1000. Θα δούμε στη διάρκεια πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και βέβαια χρειάζεται και ένα ευχέλαιο. Γιατί οι τραυματισμοί, ο Δημητράκης Κωνσταντινίδης πάλι νομίζω χάνει τη χρονιά. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να τελειώσει με ένα μισή μήνα. Ναι. Αυτό το παιδί είναι έτσι, πολύ κρίμα. Πολύ πάλι κρίμα για αυτό το παιδί. Εντάξει, ο Δημήτρης για μένα ήταν ένα από τα πιο top ταλέντα που βγάλω ΠΑΟΚ ever. Αλλά το DNA. Το συζητούσαμε με έναν κοινό μας φίλο χθες. Ότι αλλιώς αντιδρά ένας οργανισμός σε μία επιβάρηση, αλλιώς ο άλλος. Ο συγκεκριμένος έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία που έχουμε συναντήσει όσο ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο. Και κρίμα, θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Dortmund που τον Γιανουζάη τον έχει κάνει, ρε φίλε Γιώργο. Γιώργο τον έχει κάνει. Δεν τον περνάει Γιανουζάη με τίποτα. Ο οποίος κάνει παπάδες ο Σιδάδα φέτος. Να το καταγράψουμε και αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Θα δούμε και τον Άρη πώς θα πάει. Ποδοσφαιρικά έχουν τα θέματα. Δεν κρίνουμε τώρα στο παιχνίδι με τη Λάρισα, οπότε δεν γίνεται να παίξει ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο.
Να δούμε αν θα ανακοινωθεί και κεντρικό αμυντικό σήμερα. Εγώ έτσι που το βλέπω μα λίγο δεν σφαιρικά. Έχουν. Δεν έχουν. Έχει μείνει μόνο ο Βάσκες με τον Βαδιζή και δεν υπάρχει άλλο. Ο Σόου δεν είναι τερματία. Και ο Βάσκες που είναι καλό παίκτη. Ο Βέλεθ, συγγνώμη. Ο Βέλεθ. Ένα είναι... αλλά. Έτσι πω ξεκινά, σαν να έχει αλλά η πρόταση. Έχει αλλά γιατί βλέπω ότι έχει μια ευαισθησία. Και αυτό. Ναι, προφανώ με τα στοιχεία που έχει, αν δεν είχε αυτή την ευαισθησία, δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Γιατί το παιδί είναι aggressive, ξέρει μπαλίτσα. Ψηλά πολύ δυνατός, έχει στοιχεία. Δεν λες ότι δεν μπορούσε να σταθεί σε ένα επίπεδο καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει πάντα αυτό το άλλο που το συνοδεύει. Λοιπόν, για φινάλε εκπομπή συνοψίζοντας όλα όσα συζητήσαμε στο Facebook του Express, υπάρχει το βίντεο το οποίο βλέπετε και με εικόνα όσο αναλύσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ποιος είναι αγωνιστικά, ποια είναι τα προτερήματά του, ποια είναι τα πράγματα στα οποία καλύτερα να δουλέψει και να τα διορθώσει. Υπάρχει ανάρτηση από χθες το βράδυ για την προσθήκη στο repress.gr του Άρη του Λιμπούδη, ανθρώπου ο οποίος θα υπομειστεί το βάρος της διτο κουβέντας, όπως μου άρεσε να τη λέμε. Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους. Πρέπει στο repress αυτό που κάνουμε είναι ο καθένας. Δεν θα το κάνουμε για να ευνοήσουμε κάποια ομάδα ή να δείξουμε ποιος ευνοείται. Μέχρι και αυτό θα το αναλύσουμε, νομίζω. Θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να είναι διαφορετικό. Πολύ απλή η λογική του Repress. Το Repress έχει στην παρέα του προπονητές για να εξηγήσουν πράγματα που κάνουν προπονητές, ούτε για να τους δικάσουν, ούτε για να τους χαϊδέψουν. Έχει διαιτητές που θα δούνε ποια ακριβώς είναι η δουλειά των διαιτητών, να κρίνουν το πώς ακριβώς φτάνουν στις αποφάσεις και έπεται συνέχεια. Άρα. Φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Η σημερινή μέρα έχει και παιχνίδια κυπέλου που όλο και κάτι μπορεί να μας δώσουν. Όσο και αν η διαφορά δεν κόβεται στο παιχνίδι του Πάκου με την Παναχαϊκή είναι καταγεγραμμένη, υπάρχει πιθανότητα να μας δώσει έστω και ένα πρώτο 20 λεπτό στο Μίτσιτς. Δεν ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι. Εγώ τον Παλογιάννη θέλω να δω, παιδιά, μεταξύ μας τώρα. Μαζί σου, δεν διαφωνώ. Καθόλου. Για να βάλουμε όλα τα θέματα τα οποία θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή, είμαστε στο δρόμο στο να παρουσιάσουμε ένα από τα βίντεο που μας έχετε ζητήσει όσον αφορά τον Κουλούρη. Ένα βίντεο το οποίο το συζητούσαμε εσωτερικά, ένα άλλο είναι το θέμα του Σον, της Τότεναμ, ειδικά τώρα που λείπει βέβαια στον Τότεναμ λείπει και ο Σον και ο Κέιν και ο Μόρα και όλοι αυτοί, αλλά τουλάχιστον ένα βίντεο για μια ομάδα την οποία τη λέμε η Tottenham του Harry Kane, αλλά επειδή δύσκολα μια ομάδα φτάνει σε αυτό το επίπεδο να είναι στην τριάδα της Premier League, να είναι στην δεκαεξάδα του Champions League και να αντέχει ακόμα και στις εσωτερικές διοργανώσεις Αγγλίας και στο κύπελο Αγγλίας και στο League Cup. Την πέμπτη να δούμε τι ψάχνει, θα πιάσει εκεί τότε. Για την επίπτωση του παιχνιδιού του, ειδικά τώρα που λείπει και ο Σον. Όλα αυτά τα οποία κάνει και δεν θα τα έχει τότε στην διάθεσή της. Ένας παίκτης που θεωρώ ότι είναι από τους εντοσύγχρονους υποτιμημένους. Λόγω καταγωγής, λόγω παρουσίας τα τελευταία χρόνια σε Leverkusen και τότε που δεν έχουν πάει οκτάδα ή τετράδα Champions League, για να τους δουν ακόμα περισσότεροι, αλλά νομίζω ότι αυτός ο παίκτης αξίζει προσοχής. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε που συνεχίζετε και ασχολείστε με όλο αυτό και μας βοηθάτε και εμάς. Είπαμε θέλουμε μια σχέση αλληλεπίδραση. Βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον. Πάρε πρωτοβουλίες, όχι μόνο. Ναι, βλέπουμε έντονο ενδιαφέρον και μας αρέσει αυτό που κάνετε στο Facebook. Μας αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν έχετε μόνο να μάθετε από εμάς και εμείς έχουμε να μάθουμε από εσάς. Εύχομαι να συνεχιστεί όλο αυτό. Μια ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Θα συνεχιστεί. Ακολουθεί ο κύριος Ζαγόρας. Εμείς στο γήπεδο κανονικά. Το Στέργιο έχω σας τη μετάδοση σήμερα. Θα απολαύσω παιχνίδι. Ξέρεις πόσο το έχω ανάγκη αυτό, Θωμά? Να βλέπω το παιχνίδι χωρίς να μιλάω. Το κάνεις? Όταν δεν γίνεται κάποια φάση που σε αναγκάζει να μιλήσεις, το κάνεις. Αυτά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.